ηλεκτρονική κάρτα είναι ένα μέτρο που το θέλουμε, αρκεί η εφαρμογή του να γίνει σωστά. Και εννοούμε ότι δεν φτάνει μόνο να μπει σε λειτουργία σε επιχειρήσεις, αλλά να υπάρξουν και ανάλογοι ελεγκτικοί μηχανισμοί που θα πραγματοποιήσουν αυτούς τους ελέγχους, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι θα προστατεύονται και θα τηρούνται όλα τα νόμιμα. Είναι ένα μέτρο κατά πολέμησης της υπερεργασίας και αναμένουμε την άμεση εφαρμογή του. Δυστυχώς, παρότι είχαμε τη δέσμευση ότι από φέτος θα έμπαινε σε λειτουργία ιδιαίτερα στις ξενοδοχειακές μονάδες, αυτό δεν έγινε και πιέζουμε έτσι ώστε και ζητούμε να εφαρμοστεί τουλάχιστον από την καινούργια χρονιά, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι που στηρίζουν τον τουρισμό, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και λιώνουν στην κυριολεξία αυτή τη χρονιά στη δουλειά, τουλάχιστον να αμείβονται, να είναι σίγουροι ότι θα αμείβονται για την υπεροριακή τους απασχόληση. Η ψηφιακή κάρτα είναι μια κάρτα που έχει άμεση σύνδεση με το σύστημα Εργάνη, δηλαδή το σύστημα του Υπουργείου, όπου ενημερώνεται κατευθείαν τόσο για την έναρξη της εργασίας του εργαζομένου, όσο και για το πέρασε της εργασίας του. Οπότε μπορεί να υπολογιστεί αν έχει γίνει κάποια υπέρβαση του 8ωρου ή αν αφορά εξαήμερο τις 6 ώρες και 1 τέταρτο, έτσι ώστε οι επιπλέον ώρες να αμείβονται οι εργαζόμενοι για την υπεροριακή τους απασχόληση. Φυσικά και για τα ρεπό τους, αν δουλεύουν και στα ρεπό τους.